Να υποδεχτούμε τον κύριο Ρουσόπουλο, γιατί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση Παπαγεωργίου. Βεβαίως. Κύριε Ρουσόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Διαβάσαμε για μια εξέλιξη που αφορά σε βούλευμα για τους υπόλοιπους 8 νέους κατηγορούμενους. Είχαμε πει και μέσα από, από τη δική μας εκπομπή για πρώτη φορά, Ρούλα μου. Ζήνα. Βγήκε λοιπόν το βούλευμα και τους απαλλάσσει όλους. Αποσύρονται και τα περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί σε κάποιους από αυτούς. Κύριε Ρουσόπουλο, πώς το σχολιάζετε εσείς και τι προτίθεστε να κάνετε? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια εξέλιξη που δεν ήταν αναμενόμενη από την πλευρά τη δική μας, ειδικά μετά την πολύ επεκτατωμένη απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών, το οποίο και διαβίβασε τα πρακτικά προκειμένου να ασκηθούν συγκεκριμένες διώξεις, που είχε μια διαδικασία περίπου 1,5-2 ετών, μια πολυτελή διαδικασία, ακούστηκαν τα πάντα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό, πάρα πολύ χρόνος ούτως ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία αυτά και το μεικτό ορκωτό εφετείο έκρινε ότι πρέπει να διαβαστούν προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Ασκήθηκαν κανονικά οι ποινικές διώξεις. Τώρα βέβαια στο στάδιο της ανάκρισης είναι κάποια σημεία τα οποία εμείς θεωρούμε ότι δεν έλαβαν την δέουσα προσοχή και αυτό έχει ως συνέπεια να οδηγηθούμε στο να ασκήσουμε αίτηση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκήσει έφεση επί του συγκεκριμένου απαλλακτικού βουλεύματος. Είναι κάποια στοιχεία για μας πάρα πολύ σημαντικά τα οποία, όπως ότι ο τελευταίος που μίλησε ήταν ο γιος του εγκεφάλου. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά ποιοι είναι αυτοί οι 8, Ρούλα μου, για να καταλάβουμε, που απαλλάσσονται τελικά βάσει βουλεύματος? Βεβαίως, είναι 8 πρόσωπα τα οποία είχε κριθεί από το τελευταίο εφετείο που είχε γίνει στην υπόθεση. Ο εισαγγελέας τότε έκρινε ότι 8 άτομα προέκυψαν μέσα από την ακροαματική διαδικασία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ότι εμπλέκονται στην υπόθεση και ζήτησαν να ερευνηθούν στη συνέχεια με διορισμό νέου εισαγγελέα και ανακριτή. Κάτι που έγινε. Ο εισαγγελέας, βέβαια, να πούμε ότι είχε προτείνει και εκείνος την ανάμεσα την απαλλαγή. Ανάμεσα τους και ο γιος του εγκεφάλου, σύμφωνα δύο, με... Δύο έτσι, συγγενικά πρόσωπα του εγκεφάλου, έτσι δεν είναι, κύριε Ρουσόπουλε, αν θυμάμαι καλά, τα δύο ήτανε. Ο εισαγγελέας και το βούλευμα, ναι, μεν πρότεινε την απαλλαγή, ο εισαγγελέας όμως που άσκησε ποινική δίωξη, θεώρησε ότι υπάρχουν επαρκείς. Βεβαίως. Ναι, κύριε Δημητρίου. Θα επανέλθει ο κύριος Ρουσόπουλος. Επειδή πολύ συχνά και εμένα με ρωτάνε, είναι το βούλευμα, θεωρείται χρήσιμο, να πούμε και στους τηλεθεατές τι σημαίνει βούλευμα? Γιατί είναι κάτι που ο κόσμος δεν το έχει με την άδεια του εκλεκτού κυρίου συναδέλφου. Όταν ασκείται ποινική δίωξη και ολοκληρωθεί η ανάκριση, ανάκριση ξέρουμε τι είναι, συνεδριάζει συμβούλιο πλημελιωδικών, δηλαδή το απαρτίζουν πρωτοδίκες πλημελιωδίκες. Και εκεί αποφασίζεται αν η υπόθεση αυτή θα παραπεμφθεί σε δίκη. Ή θα πάει στο αρχείο. Πάνω σε αυτή την απόφαση, πράγματι, χωρεί ένδικο μέσω του εισαγγελέα έφεσης κατά βουλεύματος. Αλλά να πούμε ότι η λέξη βούλευμα σημαίνει δικαστική απόφαση στο στάδιο αυτό του συμβουλίου που αποφασίζει για την παραπομπή ή όχι στο ακροατήριο. Και συνήθως ρεπορταζιακά πάντα έχουμε τα στοιχεία του βουλεύματος. Κύριε Ρουσόπουλε, δεν ξέρω ποια είναι η επόμενη σας κίνηση και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς θα καταθέσουμε αίτηση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκήσει έφεση, διότι θεωρούμε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση, την ομόφωνη απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετείου, γιατί ήταν πρόταση εισαγγελέως, αλλά έγινε ομόφωνα δεκτή και από τους τρεις τακτικούς δικαστές και από τους τέσσερις λαϊκούς δικαστές, δηλαδή μια απόφαση ομόφωνη από 7 μέλη της σύνθεσης, τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν, δυστυχώς κάποια δεν διερευνήθηκαν. Για μας κρίσιμα... είπε η κυρία Βαρβάρα. Η κυρία Βαρβάρα ήταν πάρα πολύ αναστατωμένη. Βέβαια, εδώ και κάποιες μέρες μου έλεγε ότι βλέπει πάρα πολύ άσχημα όνειρα και πίστευε ότι θα υπάρχει δυσμενής εξέλιξη στην υπόθεση. Και μάλιστα πριν καν εκδοθεί το βούλευμα, μου έλεγε: Νίκο, μου λέει, βλέπω τον Μάριο σε μια κατάσταση πάρα πολύ στενοχωρημένο. Κάτι δεν θα πάει καλά στην υπόθεση. Πραγματικά. Να στεναχωρείτε τώρα. Να πούμε ότι η κυρία Βαρβάρα ήλπιζε ότι από αυτούς εδώ τους νέους 8 κατηγορούμενους θα μπορούσε κάποιος από αυτούς, γιατί οι προηγούμενοι δεν το έχουν πράξει, θα μπορούσε κατά το στάδιο της ανάκρισης ή αν παραπέμπονταν σε μια ακροαματική διαδικασία να δώσουν έστω και ένα στοιχείο για το πού μπορεί να βρει έστω και τα οστά του παιδιού της. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρουσόπουλε.